techmaniacs.gr, είμαι ο Καπατζόρης Δημήτρης και κρατάω στα χέρια μου το Motorola Moto G. Να δούμε και λίγο το κουτάκι του πριν το ανοίξουμε. Όπως βλέπετε, δηλαδή αν βάλω και την παλάμη μου δίπλα, είναι πάρα πάρα πολύ μικρό το κουτάκι. Βασικά στην αρχή νομίζω ότι όταν ήρθε το δέμα ότι είχαν κάνει λάθος, αλλά τελικά ήταν αυτό. Μπορώ να πω ότι είναι η πιο μικρή συσκευασία που έχω δει ποτέ στη συσκευή. Το Moto G έρχεται με τετραπύρνο Snapdragon 400, 1 GB RAM. Εμείς πήραμε την έκδοση με τα 16 GB, βγαίνει και με 8. 5 MP κάμερα, 4,5 inches οθόνη, 720p ανάλυση. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και μέσα στο κουτάκι. Εδώ είναι το κινητό μας. Θα το δούμε και λίγο έτσι, μια γρήγορη ματιά. Μικρούλι σχετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Πάμε να δούμε όμως μια στιγμή και τη συσκευασία μέσα. Όπως βλέπετε η συσκευασία, και δεν σας γελούν τα μάτια σας, έχει μόνο ένα καλώδιο USB και τίποτα άλλο. Ούτε ακουστικά, ούτε φορτιστή, ούτε κάποιον αντάπτορα, τίποτα άλλο. Το καλωδιάκι του. Η απόδειξη είναι εδώ. Να δούμε και... Εδώ μέσα είναι μερικές οδηγίες πριν ξεκινήσεις τη συσκευή σου. Αυτό δεν μας χρειάζεται ακόμα. Οδηγίες πως να ανοίξεις το καπάκι. Και διάφορες οδηγίες για να προσέχουμε, τι να προσέχουμε με την μπαταρία, με την υγρασία κτλ. Για να δούμε και τη συσκευή μας. Να βγάλουμε πρώτα τη ζελατίνα. Μην ξεγελάει ότι η ζελατίνα έχει τις φυσαλίδες, έτσι μας ήρθε και από ό,τι φαίνεται είναι και δύσκολο να τη βγάλουμε. Οπ. Ωραίος ήχος. Στο μπροστινό μέρος της συσκευής έχουμε την μπροστινή κάμερα, το ακουστικό μας. Δεν έχει κάποιο home button. Στην δεξιά πλευρά έχει το power button και το volume. Αριστερά δεν βλέπουμε κάτι. Στο κάτω μέρος είναι το μικρόφωνο με τη micro USB θύρα και στο πάνω μέρος είναι η υποδοχή των ακουστικών, που δεν έχει βέβαια το η συσκευασία, και το μικρόφωνο για noise cancellation. Στην πίσω πλευρά είναι η καμερούλα με το flash και το ηχειάκι δίπλα. Για να τα ανοίξουμε και να το δούμε και μέσα πώς είναι. Είναι αρκετά σφιχτό το πλαστικό. Ελάτε, μου άνοιξε. Μισό λεπτό να το δώσουμε στο βοηθό με τον ήχη. Πάντα χρειάζεται ένας βοηθός με νύχια. Το καπάκι, η μέσα μεριά. Η μπαταρία, πάνω στην μπαταρία, αν μπορούμε να δούμε, δεν φαίνεται ότι είναι η έκδοση με τα 16 γίγα. Και εδώ κάπου στα πλαϊνά είναι η υποδοχή για την micro SIM. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα στη μέσα μεριά του τηλεφώνου. Και παραδόξως κλείνει αρκετά εύκολα. Και δεν έχει και τρεξίματα. Για να το ανοίξουμε κιόλας. Έχει πάρα πολύ όμορφο έτσι boot screen η συσκευή. Θα δείτε τώρα. Σας έλεγα. Η κλασική οθόνη που μας ζητάει να ρυθμίσουμε τη γλώσσα της συσκευής, βάζουμε αγγλικά, θα παρακάμψουμε όλο το σετάρισμα της συσκευής. No. Και
Εδώ είναι η πρώτη οθόνη που μας βλέπει, που έχουμε βλέπουμε στο Android όταν πρώτο ξεκινάει η συσκευή μας. Όπως βλέπετε, είναι καθαρό Android. Δεν έχει τίποτα έξτρα. Δεν μπορείς να δεις κάτι. Είναι ο κλασικός ο launcher του Android, όπως έρχεται από την Google. Πάμε να δούμε και την έκδοση. Η συσκευή μας έρχεται με Android 4.3, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Και περισσότερες λεπτομέρειες για τη συσκευή θα τις δούμε στο αναλυτικό review που θα γίνει εντός ολίγου. Μέχρι τότε τα λέμε.